Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παπαδημητρίου, αρχαιολόγος και διευθυντής του Μουσείου Κανελοπούλου στην Αθήνα. Και μαζί με τον Γιώργο Σανίδα, καθηγητή Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λίλ, σας καλωσορίζουμε στην εισαγωγική διάλεξη του διαδικτυακού σεμιναρίου «Εργαστήρια και τεχνίτες στο Αρχαίο Αιγαίο». Ένα από τα πράγματα που μάθαμε την περίοδο του εγκλεισμού λόγω COVID είναι ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στο, μπορούμε να συναντιόμαστε μάλλον και να μιλάμε χωρίς απαραίτητα να βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Και έτσι εγώ είμαι σήμερα στην Αθήνα, ο Γιώργος στη Λίλ και εσείς σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ή άλλων χωρών. Τέτοιου είδους συναντήσεις θα ήταν αδύνατες πριν από τον COVID, όχι γιατί δεν υπήρχε η τεχνολογία, αλλά διότι δεν το επέτρεπε η νοοτροπία. Και αυτό είναι κάτι που θα δούμε και στη διάρκεια του σεμιναρίου. Ότι μια τεχνολογική αλλαγή δεν συμβαίνει όταν υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες μόνο, αλλά και όταν το απαιτεί η κοινωνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η τεχνολογική πρόοδος γίνεται κομμάτι του ιστορικού γίγνεσθε όταν συμβαδίζει με τις ανάγκες της κοινωνίας. Το σεμινάριο έχει ως στόχο να αναδείξει τη σύνδεση τεχνολογίας και κοινωνίας στην αρχαιότητα, ρίχνοντας φως στους χώρους παραγωγής των αρχαίων έργων τέχνης και των χρηστικών αντικειμένων που θαυμάζουμε σήμερα στα μουσεία του κόσμου, όπως επίσης και στους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν, στους τεχνίτες δηλαδή, οι οποίοι συνδύαζαν δημιουργικά τη φαντασία του μυαλού, τη δεξιοτεχνία των χεριών και την εμπειρία που φέρνει ο χρόνος. Η λέξη δημιουργός χρησιμοποιήθηκε ήδη από την εποχή του Ομήρου για να περιγράψει τους πιο επιδέξιους τεχνίτες, όπως και άλλους ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες, για παράδειγμα μάντης, προφήτες, θεραπευτές, αηδούς, δηλαδή άτομα που θεωρείται ότι είχαν κάποιο είδους θεϊκή χάρη, κάποιο χάρισμα. Ο όρος είναι σύνθετος και προέρχεται από το επίθετο δήμιος, που είχε πολλές έννοιες, αλλά εδώ φαίνεται ότι σημαίνει δημόσιος, και το πολύ, τον παλαιό τύπο ρήματος έργο, δηλαδή εργάζομαι, και φαίνεται ότι σήμαινε αυτούς που προσέφεραν κάτι στους ανθρώπους, που προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό καθιστά ακόμη πιο στενή τη σύνδεση τεχνολογίας και κοινωνίας. Έχοντας ασχοληθεί για πολλά χρόνια εγώ με τις τεχνικές και τους τεχνίτες, και ο Γιώργος Σανίδας με τα αρχαία εργαστήρια, είχαμε την άποψη ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ωστόσο είναι λίγο γνωστό στο κοινό και άξιζε να παρουσιαστεί με λίγο πιο φιλικό τρόπο. Αρχίσαμε να συζητάμε την ιδέα του σεμιναρίου τον περασμένο Οκτώβριο και στους μήνες που ακολούθησαν είχαμε την τύχη και την τιμή να αποκτήσουμε ως συνοδοιπόρους πολύ σημαντικούς ερευνητές και σημαντικές ερευνήτριες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στις επόμενες εβδομάδες και μέχρι το Δεκέμβριο. Ευχαριστούμε όλους και όλες θερμά για την πολύ σημαντική συμβολή τους. Στο ίδιο διάστημα είχαμε δυστυχώς την τραγική απώλεια μιας συναδέλφου, της Μυρτός Γεωργακοπούλου, η οποία στη διάρκεια της σύντομης ζωής της προσέφερε σημαντικό έργο στον τομέα της μελέτης της αρχαίας τεχνολογίας. Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το σεμινάριο στη μνήμη της, διότι πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την προσφορά της. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τη Μυρτό. Η Μυρτό Γεωργακοπούλου σπούδασε χημεία στο Imperial College του Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο University College της Ιδίας Πόλης. Εργάστηκε σε ερευνητικές θέσεις στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Δημόκρητος, στο Fitch Laboratory της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα και στο Cyprus Institute στην Λευκοσία, ενώ δίδαξε για αρκετό καιρό στο Πανεπιστήμιο που ίδρυσε το University College London στο Κατάρ. Η Μυρτό περιέγραφε τον εαυτό της ως άρχαιο μεταλλουργό και μελετούσε αυτό που παλιότερα θεωρούνταν από κάποιους ως τα σκουπίδια της αρχαιολογίας, δηλαδή τις κορίες των μετάλλων και τα καμένα θράψματα από κεραμικά,
τεχνολογικά σχέδια, όπως χωάνες, καμίνους στίξης κτλ. Η σημαντικότερη συμβολή της ήταν στη μελέτη της μεταλλουργίας του χαλκού και του αργύρου στο Αιγαίο κατά την 4η και 3η χιλιετία π.Χ. Μελέτησε και δημοσίευσε υλικό από πάρα πολλές θέσεις, αλλά η μεγάλη αγάπη της ήταν πάντα η θάλασσα και οι Κυκλάδες. Ήταν εκείνη που ανέδειξε το μεταλλευτικό παρελθόν της Ερήφου, ενός νησιού που αγαπούσε πάρα πολύ, και που μελέτησε τα πολύ σημαντικά μεταλλουργικά ευρήματα της Κέρου, ο οποίος της Νάξου, αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής και γνωστής ανασκαφής του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ και άλλων φορέων. Εκτός από το Αιγαίο, η Μυρτώ εργάστηκε εκτενώς στην Κύπρο και μελέτησε υλικό από ένα τεράστιο γεωγραφικό εύρος, από την Ισπανία μέχρι την Ινδία και εγώ με το Μιανμάρ, που απλώς δεν χωρούσε σε αυτό το χάρτη. Η Μυρτώ δεν πρόλαβε να γράψει ένα βιβλίο για την αρχαία τεχνολογία των μετάλλων όπως θα ήθελε. Δημοσίευσε όμως μόνη ή μαζί με άλλους επιστήμονες πολλά και σημαντικά κεφάλαια περί αρχαιομεταλλουργίας σε τόμους ανασκαφών, πρακτικά συνεδρίων και σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Εκτός από ικανή επιστήμονας, η Μυρτώ Γεωργακοπούλου ήταν μια εξαιρετική συνεργάτης. Χαρακτηριζόταν από συνέπεια, ευθύτητα και βαθύ σεβασμό για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε και για το επιστημονικό και ανθρώπινο ήθος που μας δίδαξε. Ας επιστρέψουμε τώρα στο σεμινάριο. Για πολλές δεκαετίες, το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων εστιαζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητική αξία των τέχνευγων της αρχαιότητας, του συμβολισμού και την τυπολογία τους. Η υλική τους υπόσταση απασχολούσε λιγότερο. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970, οι αρχαιολόγοι άρχισαν να ενδιαφέρονται και για τα πρωτογενή υλικά και να δανείζονται μεθόδους των φυσικών επιστημών για να μελετήσουν τη χημική τους σύσταση, παραδείγματος χάρη τα κράματα του χαλκού, και την προέλευσή τους, όπου αυτό ήταν δυνατόν βεβαίως. Παρέμενε ωστόσο το ερώτημα πώς από μία άμορφη πρώτη ύλη οι τεχνίτες του παρελθόντος έφτιαχναν τα έργα που θαυμάζουμε στα μουσεία. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά το 2000, έχει ξεκινήσει εντατική μελέτη των μεθόδων, των τεχνικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τεχνίτες. Σταδιακά έχουμε περάσει από τη μελέτη των ίδιων των αντικειμένων στη μελέτη των διαδικασιών από τις οποίες φτιάχτηκαν και ουσιαστικά στη μελέτη των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα τέχνερα. Σε αυτό το σεμινάριο θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στα υλικά και τις διαδικασίες, χωρίς βεβαίως να αγνοήσουμε τα τελικά προϊόντα. Γι' αυτό γιατί όπως θα δούμε, η μελέτη των διαδικασιών έχει να μας διδάξει πολλά, όχι μόνο για τους τεχνίτες, αλλά και για τις κοινωνίες μέσα στις οποίες ζούσαν και δημιουργούσαν. Η τεχνολογία εν γέννη και ιδιαίτερα η τεχνολογία των υλικών ορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του, δηλαδή το πώς εκμεταλλεύεται το φυσικό πλούτο που τον περιβάλλει, τις πρώτες ύλες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαιολογία μιλάμε για εποχή του λίθου, εποχή του χαλκού και εποχή του σιδήρου. Οι ονομασίες αφορούν τα υλικά που χρησιμεύαν για την κατασκευή των εργαλείων και όπλων σε κάθε εποχή, και οι εποχές διαχωρίζονται μεταξύ τους, όχι μόνο γιατί κάθε υλικό έδινε διαφορετικές τεχνικές δυνατότητες, αλλά και γιατί αναλόγως του ποιος έλεγχε τις πρώτες ύλες και τη διακίνησή τους, δημιουργούνταν διαφορετικά δίκτυα και πλέγματα κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Κατά αναλογία, σκεφτείτε πόση σημασία έχουν αποκτήσει σήμερα, ή τέλος πάντων τα τελευταία 50-60 χρόνια, και οι μικρότερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες και πόσο η παγκόσμια οικονομία και η πολιτική στρέφονται γύρω από τα ορυκτά καύσιμα και την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε τη τεχνολογία των διάφορων υλικών, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τις ιδιότητές τους, δηλαδή πώς συμπεριφέρονται, τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν και πώς αντιδρούν σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Αυτό θα το κάνουν για κάθε υλικό ξεχωριστά οι ειδικοί που θα σας μιλήσουν στις επόμενες διαλέξεις.
Σήμερα θα ήθελα να επισημάνω δύο γενικότερες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν και αφορούν η πρώτη την τεχνολογία κατεργασίας των υλικών και η δεύτερη τη διατήρησή τους. Όσον αφορά τον τρόπο κατεργασίας, τα υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Εκείνα που δουλεύονται με τεχνικές αφαίρεσης της ύλης, στα αγγλικά reductive technologies, δηλαδή όσες δουλεύονται με σμήλεμα, απόξεση ή απολέπιση, όπως είναι το ξύλο, όλα τα είδη λίθων, το οστό και άλλα υλικά. Εκείνα που δουλεύονται με τεχνικές οι οποίες μετασχηματίζουν, μεταμορφώνουν την ύλη. Transformative technologies στα αγγλικά. Για παράδειγμα, ο χαλκός, ο οποίος βρίσκεται στη φύση σε μορφή ορυκτών, πρέπει να υποστεί τήξη. Τα ορυκτά δηλαδή πρέπει να υποστούν τήξη για να διαχωριστούν τα επιμέρους στοιχεία και ο χαλκός να αποκτήσει μεταλλική μορφή, συνήθως το σχήμα κάποιου ταλάντου, και στη συνέχεια να σφυριλατηθεί και να χυτευτεί στην τελική του μορφή. Τα υλικά που δουλεύονται με τεχνολογίες αφαίρεσης της ύλης υφίστανται μόνο μηχανική επεξεργασία. Ενώ εκείνα που δουλεύονται με τεχνολογίες μετασχηματισμού της ύλης υφίστανται και θερμική και μηχανική επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι κατεργασίας των δεύτερων υλικών, των υλικών τα οποία δουλεύονται με τεχνολογίες μετασχηματισμού της ύλης, θα περιλαμβάνουν ευρήματα που σχετίζονται με τη φωτιά, όπως κλιβάνους, χωάνες, μήτρες και σκορίες. Κάτι που καθιστά τους χώρους αυτούς πιο εύκολα αναγνωρίσιμους κατά τη διάρκεια μιας αρχαιολογικής ανασκαφής από το χώρο εργασίας, παραδείγματος χάρη ενός ξυλουργού. Μια δεύτερη σημαντική διαφορά που επηρεάζει την αναγνωρισιμότητα ενός αρχαίου εργαστηρίου αλλά και των ίδιων των αντικειμένων είναι αυτή που αφορά τη διατήρηση των διάφορων υλικών. Γενικά τα ανόργανα υλικά, δηλαδή η λίθη, πυλός, τα μέταλλα, το γυαλί, έχουν καλύτερη διατήρηση από τα οργανικά, όπως είναι το ξύλο, το οστό, οι φυτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για υφάσματα και ούτω καθεξής. Αλλά ακόμη και μέσα σε κάθε από αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. Έτσι, μεταξύ των ανόργανων υλικών, ο χαλκός, ο άργυρος και το γυαλί, και μεταξύ των οργανικών υλικών, το ξύλο και οι φυτικές ίνες είναι πολύ πιο ευαίσθητα υλικά στις αυξομοιώσεις των κλιματικών συνθήκων. Τα υλικά αυτά διατηρούνται καλά όταν οι συνθήκες είναι σταθερές, όπως παραδείγματος χάρη η ξηρασία της Αιγύπτου. Υδατοστεγή περιβάλλοντα χωρίς οξυγόνο που δεν ευνοούν την οξείδωση, όπως τα ναυάγια και οι λίμνες κάτω δεξιά του. Βλέπετε ένα ξύλινο έβριμα από ένα ναυάγιο. Ή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως τα ορυχεία πάνω δεξιά που βλέπετε ένα αρχαίο ύφασμα από ένα ορυχείο αλατιού στην Αυστρία. Στην Ελλάδα όμως με τις συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, από το καλοκαίρι στο χειμώνα δηλαδή, η φθορά είναι αρκετά μεγάλη για αυτά τα υλικά. Έτσι είναι πολύ πιο πιθανό να βρούμε ευρήματα από πυλό, πέτρα, ελεφαντόδοντο μερικές φορές και οστό, παρά από ασήμι, ξύλο ή ύφασμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν. Η μελέτη της αρχαίας τεχνολογίας υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που εξετάζει όλα τα βήματα από την εξόρυξη της πρώτης ύλης ή την απόκτηση της, την αποκτούμε κάποια άλλη μέθοδο και όχι εξόρυξη, έως την τελική διάθεση των κατεργασμένων προϊόντων. Υπάρχουν τέσσερις βασικές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση γίνεται η συλλογή, η απόκτηση της πρώτης ύλης, όπως στις φωτογραφίες αυτές που βλέπετε, συλλογή πυλού ή ένα αρχαίο μεταλλείο στυλώματα από την Κύπρο. Και σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει επιτόπου η προεργασία του υλικού, όπως για παράδειγμα σε αυτό τον ημιτελή κούρο που έχει βρεθεί σε ανατομείο του 6ου αιώνα π.Χ. στην Άξο. Αυτό ήταν απαραίτητο, ήταν τόσο τεράστιος ένας κούρος που αν δεν γινόταν προεργασία θα ήταν αδύνατο να μεταφερθεί. Η εξόρυξη μετάλλων ή λίθων απαιτούσε πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό και εξαιρετική οργάνωση, μερικές φορές και κεντρική εξουσία. Γι' αυτό και αποτελεί μια ιδιαίτερη και ίσως ξεχωριστή κατηγορία μελέτης. Ακολουθούσε η μεταφορά του υλικού. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ιστορικά το εμπόριο αναπτύχθηκε ακριβώς για να εξυπηρετεί τη μεταφορά πρώτων υλών και δευτερευόντως για άλλους λόγους. Σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα του 20ου αιώνα, στο ναυάγιο του Λουμπορούν, στην νοτιοδυτική Τουρκία, που χρονολογείται στο 1300 π.Χ.,
Βρέθηκαν 10 τόνοι χαλκού, ένα τόνο κασίτερου, τάλαντα γυαλιού, χαφλιόδοντες από ελέφαντα και από υποπόταμους και πολλά άλλα υλικά, τα οποία ταξίδευαν πιθανότατα από κάποιο λιμάνι της Ανατολής προς το Αιγαίο. Κατά τον αρχαιολόγο Γιώργο Παπασάβα, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ο χαλκός θα αρκούσε για την παραγωγή 10.000 μυκηναϊκών ξυφών, δηλαδή για τον εξοπλισμό ενός ολόκληρου του στρατού. Ενώ σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Κρίστοφερ Μονρόε, η αξία του εμπορεύματος που χάθηκε στο ναυάγιο ήταν ισοδύναμη με τους ετήσιους μισθούς 1.000 εργατών. Αυτό μας δίνει μια εικόνα της οικονομικής σημασίας της μεταφοράς των πρώτων ύλων. Αλλά υπάρχει και ένα τεχνικό κομμάτι. Το εξαιρετικό βιβλίο του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ από την Πεντέλη στον Παρθενώνα δίνει μια πολύ γλαφυρή και καλά τεκμηριωμένη εικόνα για το πώς μεταφέρονταν τα ημίεργα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού από τα λατομεία του Διονύσου στην Ακρόπολη. Κάτι που μεταξύ όλων των άλλων απαιτούσε και ένα πολύ καλό, την κατασκευή ενός πολύ καλού οδικού δικτύου. Συνεπώς και το στάδιο της μεταφοράς έχει να μας διδάξει πολλά για την οικονομία, το εμπόριο και τις τεχνικές δυνατότητες κάθε εποχής. Το τρίτο στάδιο και αυτό που μας αφορά περισσότερο στο σεμινάριο ήταν αυτό της κατεργασίας. Αναλόγως με την τέχνη τους, οι τεχνοί τους οργάνωναν τους χώρους των εργαστηρίων τους. Εδώ εικόνες από ένα κεραμικό εργαστήριο, από ένα κλίβανο, μινωικών χρόνων στην Κρήτη, ένα εργαστήριο γλυπτικής ρωμαϊκών χρόνων στην Αφροδυσιάδα της Μικράς Ασίας, δεξιά πάνω, και ένα χιτήριο χάλκινων αγαλμάτων στην κλασική Αθήνα κάτω. Για τα εργαστήρια αυτά, για τα εργαστήρια γενικά, θα σας μιλήσει στη συνέχεια ο Γιώργος Σανίδας και ειδικότερα οι συνάδελφοι που θα δώσουν τις επόμενες διαλέξεις για το κάθε υλικό. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στους ίδιους τους τεχνίτες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν. Τι πληροφορίες έχουμε για αυτούς. Πώς μαθαίνουμε ποιοι ήταν και τι κάνανε. Πώς μελετάμε το κομμάτι της τεχνικής. Οι πηγές μας είναι 5 ειδών. Πρώτον, τα αρχαία κείμενα. Βιβλία όπως η φυσική ιστορία του Πλίνιου μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πηγές των υλικών, για τις ιδιότητές τους και για τις τεχνικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνταν, για την κατεργασία τους, ενώ διάφοροι άλλοι συγγραφείς, όπως ο Παυσανίας, για παράδειγμα, αναφέρουν ονόματα και προηλεύσεις καλλιτεχνών, συνήθως των γλυπτών ή καλλιτεχνών που ασχολούνταν με πιο μνημιακή τέχνη. Μια χρήσιμη εισαγωγή μπορεί να βρει κανείς σε αυτό το βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα. Δεύτερη πηγή μας είναι η αρχαία εικονογραφία. Εικόνες τεχνητών έχουμε από τρεις μεγάλες και διαφορετικές περιόδους. Οι προημότερες προέρχονται από την Αίγυπτο, χρονολογούνται στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και βρίσκονται κυρίως σε τάφους, σε τυπογραφίες τάφων και δείχνουν τεχνίτες σε ώρα δουλειάς που συχνά συνοδεύονται και από επιγραφές, όπως βλέπετε στην εικόνα καθοδεκτία, και έτσι μπορούμε να μαθαίνουμε αρκετές λεπτομέρειες για τον τρόπο δουλειάς τους. Η επόμενη ομάδα εικόνων προέρχεται από ελληνικά αγγεία και πύληνα πλακίδια, ερυθρόμορφες και μελανόμορφες σκηνές του 6ου και του 5ου αιώνα Χριστού, με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις εργαστηρίων, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί και σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο της Αθηνάς Χατζηδημητρίου, Παραστάσεις εργαστηρίων και εμπορίου στην υπογραφία των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων και σε άλλα βιβλία σε άλλες γλώσσες. Και η τρίτη ομάδα προέρχεται από τη ρωμαϊκή περίοδο, από γλυπτά και από εικονογραφίες, τα οποία αποδίδουν και με πολύ πιο ρεαλιστικό τρόπο τους τεχνίτες και τα εργαστήρια. Τρίτη πηγή μας είναι οι επιγραφικές μαρτυρίες. Από την κλασική περίοδο κυρίως σώζονται απολογισμοί μεγάλων, οικονομικοί απολογισμοί μεγάλων δημόσιων έργων, όπως για παράδειγμα η κατασκευή του Ερεχθείου στην Ακρόπολη, από τους οποίους μαθαίνουμε όχι μόνο τις ειδικότητες που δούλευαν στο εργοτάξιο, που βλέπετε στην εικόνα δεξιά, αλλά επίσης τα ονόματά τους και την κοινωνική τους τάξη. Βλέπετε εδώ ποιοι ήταν πολίτες, ποιοι ήταν μέτικοι, ποιοι ήταν δούλοι. Ακόμη και την αμοιβή τους, τους μισθούς ή τα ημερομισθιά τους. Τέταρτη πηγή είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα από ανασκαφές εργαστηριακών χώρων, όπως μήτρες, εργαλεία κτλ. Εδώ βλέπετε έτσι μια επιλογή από διάφορες εποχές. Μια μήτρα από τις Μυκήνες,
μήτρες για γυάλινα επιθέματα από το λεγόμενο εργαστήριο Φιδία στην Ολυμπία, σιδερένια, καλέμια και άλλα. Πέμπτη πηγή και πολύ σημαντική είναι τα ίδια τα αντικείμενα. Μέσα από μια προσεκτική τεχνική μελέτη, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με τη βοήθεια μικροσκοπίου, μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλη λεπτομέρεια ανάλυσης και να διακρίνουμε τα ίχνη που έχουν αφήσει τα εργαλεία του τεχνίτη πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου. Όχι όμως μόνο αυτό, μπορούμε ταυτόχρονα να εντοπίσουμε και τα λάθη που έχει κάνει ο τεχνίτης και το πώς προσπάθησε σε κάθε περίπτωση να τα διορθώσει ή να τα καλύψει. Ιδιαίτερα χρήσιμα για την κατανόηση των τεχνικών διαδικασιών είναι τα ημιτελή έργα, όπως αυτό το άγαλμα νέο από τη Ρήνια, που σώζει πάνω του ίχνη πάρα πολλών εργαλείων του αρχαίου Λήπτη. Καθώς επίσης και αποτυχημένες προσπάθειες, όπως αυτός ο ερυθρόμορφος κρατήρας, του οποίου ο ζωγράφος θα ήθελε να έχει στυλπνό μαύρο βάθος για φόντο, αλλά προδόθηκε στη διαδικασία του ψησίματος. Εξίσου χρήσιμες και βοηθητικές βεβαίως είναι οι αρχαιομετρικές αναλύσεις που γίνονται με τη βοήθεια θετικών επιστημόνων και μας δίνουν στοιχεία για τη χημική σύσταση των αντικειμένων, την προέλευση των υλικών, καθώς και την τεχνολογία κατασκευής των αντικειμένων. Οι αναλύσεις αυτές μπορούν να γίνουν επί τόπου σε ένα μουσείο με μη επεμβατικές μεθόδους, όπως βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες αυτές, ή σε εξειδικευμένα εργαστήρια με μεθόδους που απαιτούν δειγματοληψία και θεωρούνται ως επεμβατικές και ως εκ τούτου απαιτούνται άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τις λιγοστές αλλά εξαιρετικά πολύτιμες υπογραφές των ίδιων των καλλιτεχνών που βρίσκουμε από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής, πάνω σε αγγεία και γλυπτά κυρίως και σπανιότερα σε άλλα είδη αντικειμένων, και εδώ βλέπετε κάποιες από τις προημότερες γραφές, όπως του Σόφιλου, στο Αγγείο πάνω αριστερά και το Ιθυκρατήδη από την Άξο κάτω δεξιά στο Κλειπτό, στη βάση μάλλον του Κλειπτού. Εκτός από αυτές τις βασικές πηγές γνώσης για τους αρχαίους τεχνίτες και τις τεχνικές τους, υπάρχουν δύο ακόμη μέθοδοι έρευνας που βοηθούν τη μελέτη της τεχνολογίας. Η μία είναι η αναζήτηση εθνογραφικών παραλλήλων σε κοινωνίες στις οποίες διατηρούνται ακόμη παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες. Η έρευνα αυτή δεν θα μας πει τι γινόταν στην αρχαιότητα. Θα μας δώσει όμως ενδιαφέροντα στοιχεία για πρώιμα στάδια της παραγωγής που δεν είναι ορατά στο αρχαιολογικό πεδίο, όπως επίσης και για την οργάνωση των εργαστηρίων, για τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης, για τη μαθητεία κοντά σε μάστορες και για άλλα μη υλικά ζητήματα που δεν μπορεί να αποκαλύψει η αρχαιολογία. Η δεύτερη μέθοδος είναι αυτή της πειραματικής αρχαιολογίας, δηλαδή της απόπειρας ανασύστασης αρχαίων τεχνικών. Η πειραματική αρχαιολογία δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα, απλώς παίρνοντας ένα σφυρί και ένα αμόνι και λίγο χαλκό, να φτιάξουμε κάτι που να θυμίζει αρχαίο. Πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενη εξαντλητική έρευνα και μελέτη του αντικειμένου, κατά την οποία έχουν διαπιστωθεί τα ίχνη των εργαλείων και έχουν γίνει παρατηρήσεις για τα στάδια της κατασκευής και μετρήσεις, αρχαιομετρικές κυρίως μετρήσεις, για τη σύσταση και το χαρακτήρα του υλικού. Με βάση αυτά τα δεδομένα, γίνονται πολλά πειράματα έως ότου το τελικό αποτέλεσμα αρχίσει να μοιάζει με το αρχαίο. Όχι μόνο σε γενική εικόνα, αλλά και στις μικροσκοπικές λεπτομέρειές του. Εδώ βλέπετε αριστερά ένα πειραματικό κόσμημα και δεξιά ένα πρωτότυπο μυκηναϊκό κόσμημα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μοιάζουν τα ίχνη των εργαλείων και οι γενικές γραμμές του πώς έχει δουλευτεί. Ο σκοπός αυτών των πειραμάτων δεν είναι να ξαναφτιάξουμε τα αντικείμενα ή να τα φτιάξουμε εξίσου καλά με τον αρχαίο τεχνίτη, αλλά να κατανοήσουμε τη διαδικασία και να ανασυστήσουμε τη μορφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Η προσέγγιση αυτή, που έχει γίνει αρκετά δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, βασίζεται στο έργο του πολύ σημαντικού Γάλλου αρχαιολόγου και φιλοσόφου του 20ου αιώνα, Αντρέ Λερουά Γκουά,
ο οποίος εισήγαγε την έννοια των σταδίων παραγωγής και χρήσης ενός αντικειμένου που στα γαλλικά αποκαλείται σεν όπερα του αρ και στα ελληνικά μεταφράζεται αδόκιμα, κατά την άποψή μου, ως λειτουργική ή εγχειρηματική αλυσίδα. Ουσιαστικά μιλάμε για τα στάδια παραγωγής και χρήσης. Η έννοια αυτή που περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την εξόρυξη, από την απόκτηση των υλικών, έως το φινίρισμα και την τελική χρήση ενός αντικειμένου, έχει αποδειχθεί μεθοδολογικά πολύ χρήσιμη για τη μελέτη της αρχαίας τεχνολογίας, όπως θα φανεί στις διαλέξεις που θα ακολουθήσουν. Ο Leroy Gourhan έγραψε επίσης για τη σημασία του εργαλείου, το οποίο μέσω της εξάσκησης γίνεται σταδιακά ένα με το ανθρώπινο σώμα, ένα είδος φυσικής επέκτασής του. Εννοεί ο Gourhan ότι ο τεχνίτης αισθάνεται το εργαλείο ως τμήμα του σώματός του, λόγω της των χιλιάδων φορών που έχει κάνει αυτές τις κινήσεις. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί συνδέεται με τη λεγόμενη άδειλη ή σωματική μνήμη και αντίστοιχα με την άδειλη σωματική γνώση και αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται τεχνική εμπειρία. Η γνώση αυτή δεν είναι λεκτική, ούτε μπορεί να καταγραφεί σε βιβλία. Είναι μια γνώση που μεταδίδεται αργά μέσω του παραδείγματος, της μίμησης και της επανάληψης, περίπου όπως μαθαίνουμε να περπατάμε ή να μιλάμε, με πάρα πολλές προσπάθειες και πάρα πολλά λάθη. Και αυτό και είναι μια πολύ ισχυρή γνώση. Μια γνώση που όταν την κατακτήσουμε, μοιάζει σαν να είναι φυσική. Δεν θυμόμαστε πως τη μάθαμε. Και γι' αυτό, στο επίπεδο της τέχνης, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο να δημιουργήσει αυτό που αποκαλούμε παράδοση, η καλλιτεχνική σχολή. Αυτή βεβαίως δεν είναι η μόνη, αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος προσέγγισης των αρχαίων τεχνικών και των τεχνητών. Άλλες πιθανές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν μάλιστα και αρκετή δημοφιλία τελευταία, αφορούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των τεχνών, των τεχνητών και των εργαστηρίων, αυτό που στα αγγλικά αποκαλούμε cross-craft interaction, δηλαδή το να μην αντιμετωπίζουμε έναν ξυλουργό ως κάποιον που δουλεύει μόνος του, αλλά είναι σε αλληλεπίδραση με άλλους τεχνίτες, και τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων με την έννοια των social networks, έτσι όχι των κοινωνικών δικτύων όπως τα λέμε στο Facebook. Μια άλλη προσέγγιση είναι αυτή που αφορά την εξειδίκευση της παραγωγής, ουσιαστικά την οργάνωση δηλαδή ενός εργαστηρίου και την οργάνωση μιας τέχνης. Ποιος βαθμός εξειδίκευσης υπάρχει, τι κοινωνικές σχέσεις δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις, μέσα από τους συσχετισμούς που δημιουργεί η παραγωγή. Εδώ βλέπουμε δύο βιβλία δύο πολύ σημαντικών μελετών, της Βαλεντινικού και της Μασία Αντόπρου, που έχουν γράψει για αυτά τα θέματα, και αυτή, αν θέλετε, είναι η πιο κοινωνική προσέγγιση της αρχαίας τεχνολογίας. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι το κομμάτι των παραδοσιακών τεχνών, των τεχνών των χεριών δηλαδή ουσιαστικά, ήδη από το 2003, αποτελεί τμήμα της Άειλης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, σύμφωνα με την UNESCO, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που έχει αποκτήσει και τόση μεγάλη δημοφιλία μεταξύ των ερευνητών. Γιατί αυτό που έχει βάλει η UNESCO στο κατάλογο της Άειλης Κληρονομιάς δεν είναι τα αντικείμενα αυτά καθεαυτά, αλλά η γνώση που συνδέεται. Η γνώση που συνδέεται με τις τεχνικές. Κλείνω αυτή την εισαγωγή επισημένοντας ότι η τεχνολογία είναι ένα συντηρητικό φαινόμενο. Αλλάζει αργά όταν το επιβάλλουν και οι κοινωνικές συνθήκες και διατηρεί αιμονικά στον χρόνο ό,τι είναι επιτυχημένο. Για παράδειγμα, το σφυρί που χρησιμοποιούσαν οι γλύπτες στην αρχαιότητα, αυτό το λίγο καμπύλο σχήμα, διατηρείται αυτούσιο και απαράλλατο στο σημερινό ματρακά που χρησιμοποιούν οι λίπτες. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ό,τι είναι επιτυχημένο δεν το αλλάζουν όσες χιλιετίες και αν περάσουν. Γι' αυτό και η τεχνολογία δεν ακολουθεί τους διαχωρισμούς τους ιστορικούς σε περιόδους που έχουμε κατά τα άλλα στην αρχαιολογία. Τη συναρπαστική ιστορία του πώς ο τεχνολογικός συντηρητισμός συνδυάστηκε σε συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας με την καλλιτεχνική καινοτομία, θα μας αφηγηθούν
οι ομιλητές και οι ομιλήτριες αυτού του σεμινάριου. Παραθέτω εδώ κάποιες εκδόσεις που προσφέρουν εισαγωγές στο θέμα της τεχνολογίας και των αριστερίων στην Ελλάδα και μπορεί να φανούν χρήσιμες σε όσους θέλουν να ασχοληθούν. Μία εξ αυτών είναι του Γιώργου Σανίδα, η Μεσαία, στον οποίο και θα δώσω τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και έχουμε καλή αρχή. Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και βρίσκονται εδώ σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο που έχει όντως το πλεονέκτημα να υπερβαίνει σύνορα και αποστάσεις, αλλά και όσους δεν το κατόρθωσαν παρά τη θέλησή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, μοιραζόμενοι σκέψεις και προσεγγίσεις. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά τον Νίκο Παπαδημητρίου για την πρωτοβουλία που είχε, γιατί σίγουρα συνυπογράφουμε τη διοργάνωση του συγκεκριμένου κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων, όπως και τη γενική αντίληψη και προσέγγιση, αλλά η αρχική ιδέα ήταν του Νίκου και χαίρομαι πολύ που με κάλεσε να την υλοποιήσουμε από κοινού και γιατί όχι, ας αποτελέσει την αρχή μιας πιο συστηματικής συνεργασίας και σε άλλα πεδία. Όσα ακούσαμε βέβαια μέχρι τώρα από τον Νίκο σχετικά με τη δημιουργία και τους δημιουργούς του αρχαίου Αιγαίου, τις τεχνικές και τους τεχνίτες, καλύπτουν τέλεια τις ανάγκες μιας εισαγωγής στη συγκεκριμένη θεματική. Θα επιχειρήσω από την πλευρά μου, παίρνοντας τη σκυτάλη, με τις δυνάμεις που διαθέτω, να εμπλουτίσω και όσο γίνεται να εμβαθύνω την παραπάνω προσέγγιση. Είναι εύλογο ότι ίσως υπάρχουν και ορισμένες επαναλήψεις, που όμως στην παρούσα φάση δεν είναι καθόλου επιζήμιες. Πράγματι, ο όρος δημιουργία και δημιουργός, την ερμηνεία των οποίων ακούσαμε ήδη, ξεχωρίζει και στα πλαίσια της σχετικής βιβλιογραφίας, μια και αφενός αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας και του παραγόμενου έργου, αφετέρου δεν περιέχει υποτιμητικές κρίσεις σε σχέση με τον άμεσο παραγωγό και την εργασία του, όπως παραδείγματα ενδεχομένως συμβαίνει, για παράδειγμα συμβαίνει με τους όρους βάναυσος και βαναυσία ή ακόμη και χειρόναξη και χειροναξία. Η έννοια υπέστη εξέλιξη βέβαια από τον Όμηρο ως τους φιλοσόφους του 4ου αιώνα, ειδικά στον Πλάτωνα και αργότερα στους χριστιανούς συγγραφείς, αλλά η αρχική σημασία παρέμεινε εξίσου ως το τέλος της αρχαιότητας. Παράλληλη έννοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή της τέχνης, που στην αρχαιότητα σήμαινε περισσότερο την ιδιαίτερη τεχνική γνώση και δεξιότητα. Θα τη χαρακτηρίζαμε κάπως πιο ουδέτερη. Η λέξη ποιήσης έχει και αυτή την έννοια της τεχνικής, πρακτικής δημιουργίας, όπως βέβαια και της δημιουργίας γενικότερα, σύμφωνα με το ενοιολογικό εύρος του ρήματος ποιό, με το οποίο πολύ συχνά υπογράφουν μάλιστα οι τεχνίτες και οι καλλιτέχνες. Από την πλευρά της, η λέξη επιστήμη δηλώνει την ιδιαίτερη γνώση που συνδυάζεται με τη σχετική πρακτική δεξιότητα και αποτελεσματικότητα. Γενικά, η ευρύτητα του αρχαίου λεξιλογίου δεν προϋποθέτει απαραίτητα και την αντίστοιχη ακρίβεια και αυτό το διαπιστώνει κανείς περισσότερο μελετώντας τους ειδικότερους τεχνικούς όρους στα αρχαία κείμενα, όπου κυριαρχεί η πολυσημεία που επιφέρει και αρκετή ασάφεια. Όμως το θέμα είναι αχανές και θα αποτελούσε άνετα αντικείμενο ενός ιδιαίτερου σεμιναρίου. Τελειώνοντας το σημείο αυτό, το δίδυμο τέχνη-χειροτεχνία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περικλεί την αντίθεση τεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όμως, ενώ η χειροτεχνία φαίνεται ως σαφέστερη έννοια, η τέχνη που μαζί με τη δημιουργία κυριαρχεί στο λεξιλόγιο καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο η πρακτική εργασία όσο και τα μεγάλα καλλιτεχνικά επιτεύγματα. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Πλούταρχο να αποκαλέσει το φοιτητή βάναυσο. Με αφετηρία τα παραπάνω, τίθεται και ερωτηματικά, θεωρητικά και μεθοδολογικά. Αρχικά θα ήταν χρήσιμο να ορίσουμε τον ευρύτερο τομέα παραγωγικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η συγκεκριμένη προσέγγιση, που είναι αυτός της μεταποίησης, με όρους βέβαια προβιομηχανικής οικονομίας και τεχνολογίας και που στη σύγχρονη γλώσσα, όπως και στην αρχαία, θα μπορούσε να αποδοθεί με όρους όπως χειροτεχνία ή βιοτεχνία, αλλά και τέχνη βέβαια, ενώ όμως δεν βρίσκει σήμερα ακριβές αντίστοιχο. Με στόχο μια πρώτη διαπραγμάτευση μπορούμε να σταθούμε σε 4 σημεία. Έτσι, σε ένα πρώτο επίπεδο αφορά τον οικονομικό και παραγωγικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, ποιους κλάδους μεταποίησης μπορεί να περικλεί,
ποια επίπεδα στάδια μεταποίησης, όπως και ποια κλίμακα παραγωγής. Για παράδειγμα, έχει τεθεί το ερώτημα αν η επεξεργασία γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ανήκει και αυτή στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταποίησης, της χειροτεχνίας, βιοτεχνίας, της δημιουργίας. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό της ιδιοκατανάλωσης κτλ. Κτλ. Στη συνέχεια, σε τεχνικό τεχνολογικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να εξετάζεται το υλικοτεχνικό πλαίσιο της εργασίας και της παραγωγής. Και βέβαια αυτό όχι αποκομμένα, αλλά σε σχέση με τις εκάστοτε τεχνικές ικανότητες και διαδικασίες, ειδικότερα όπως ορίστηκε με την έννοια της Chaîne Opératoire, είδαμε σχετικά τη συμβολή του Γάλλου εθνολόγου André Leroy-Aubrin και βέβαια τη συνεπαγόμενη προσέγγιση στο πλαίσιο μιας πιο συνολικής παραγωγικής αλυσίδας. Όλα αυτά δεν μπορούν να μείνουν όμως μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά να προεκτείνονται προς αναζήτηση των κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, όπως ο κοινωνικός ρόλος της παραγωγικής διαδικασίας, η κοινωνική θέση του παραγωγού, όπως και του προϊόντος, καθώς και η πολιτισμική διάσταση. Στην εξεταζόμενη περίοδο, βέβαια, όπως την ορίσαμε από την παρουσίαση του προγράμματος, οι πτυχές αυτές εξελίσσονται αρκετά διαφορετικά στα τέλη της τέσσερις εποχής Χαλκού, κατά την πρώιμη εποχή Σιτήρου ή στις κοινωνίες των πόλεων κρατών. Μέσα στις ποικίλες δυνατότητες που προκύπτουν από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, θα προκρίναμε ίσως παραπάνω αυτή της δεύτερης θεματικής γύρω από την παραγωγική αλυσίδα, αλλά είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόνομα χωρίς να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα επίπεδα, οι άλλες πτυχές. Και σε όλα αυτά παρεβαίνουν κάθε φορά παραδείγματα και ιδιαίτερες τεκμηριακές συνθήκες. Έτσι, η μελέτη της παραγωγής και διάδοση των κυπριακών ταλάντων του Χαλκού, ιδιαίτερα διαδεδομένων στη Μεσόγειο της ύστερης εποχής Χαλκού, αποτελεί ένα παράδειγμα επισταμένης μελέτης. Οι ειδικές αρχαιολογικές, αρχαιομεταλλουργικές και αρχαιομετρικές έρευνες επέτρεψαν την ανασύστασή της με ακρίβεια. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι η αναπαράσταση της παραγωγικής αλυσίδας στο σχετικό σχεδιάγραμμα σταματά, εύλογα βέβαια, στην παραγωγή του ταλάντου, περιλαμβάνοντας κυρίως την εξόρυξη και τις πυροτεχνολογικές φάσεις, αναπαριστώντας στάδια, κρίκους της αλυσίδας, προϊόντα, υποπροϊόντα και απορρίμματα. Όμως η παραγωγική αλυσίδα συνεχίζεται και μετά την εμπορική διάδοση των ταλάντων, τα οποία δεν είναι τελικά προϊόντα, αλλά τυποποιημένη πρώτη ύλη. Συνεχίζεται λοιπόν με την παραγωγή αντικειμένων με ποικίλες τεχνικές, που άπτονται των δυνατοτήτων που προσφέρει η επεξεργασία των χαλκούχων γραμμάτων, για τα οποία ο χαλκός είναι η βάση. Αντίστοιχα, η αλυσίδα της παραγωγής του Αργύρου στο αρχαίο Λαύριο της κλασικής Αθήνας, όπως την αναπαρέστησε ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, περιλαμβάνει ανάλογες μεταλλευτικές μεταλλουργικές φάσεις με την απεικόνιση και των σχετικών εγκαταστάσεων. Και εδώ η αναπαράσταση σταματά στην παραγωγή των μετάλλων Αργύρου και Μολύβδου, υποδεικνύοντας βέβαια αχνά και τη συνέχεια στο πλαίσιο του εμπορίου και ιδιαίτερα της νομισματοκοπίας. Τα παραδείγματα αυτά στοχεύουν στην απλή επισήμανση ότι η μελέτη και η αποκατάσταση της παραγωγικής αλυσίδας ως υλικοτεχνική διαδικασία υπόκειται σε συνθήκες και πλαίσια. Για το πλαίσιο εδώ είναι ο χώρος εξόρυξης των μεταλλευμάτων και η τοπογραφική εγκύτητα των φάσεων επεξεργασίας, εμπλουτισμό, στήξη κτλ. Συνειδητοποιεί κανείς ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως και σε άλλες, η παραγωγή πρώτων υλών αποτελεί ένα βατό κομμάτι της προσέγγισης της παραγωγικής αλυσίδας. Από τη στιγμή όμως που περνάμε στο μετέπειτα γίγνεσθε των μετάλλων κατά την παραγωγή αντικειμένων, δηλαδή τελικών προϊόντων, ακολουθεί μια πιο σύνθετη εκρηκτική, θα έλεγε κανείς, πορεία. Η αναζήτηση της αλυσίδας μπορεί να προεκταθεί σε άλλα επίπεδα με ενδελεχείς μελέτες και κυρίως με εργαστηριακές αναλύσεις χημικές, ισοτόπων, μικροϊχνών κτλ. Με τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες και σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, για παράδειγμα, ανάλογες έρευνες συνεχίζουν και σήμερα στο Λαύριο. Ταυτόχρονα, σε ένα πιο μεθοδολογικό, συνθετικό επίπεδο, η αναπαράσταση της παραγωγικής αλυσίδας χρειάζεται να λάβει υπόψη το σύνολο των στάδιων που παρεμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία. Ανάλογος είναι ο στόχος του εικονιζόμενου σχήματος της υφαντικής παραγωγής, που εκκινεί με την απόκτηση των φυσικών υλών, ιδιαίτερα των φυτικών και ζωικών υνών, στο επίπεδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, την επεξεργασία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της νηματουργίας και της υφαντικής, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος
με στάδια όπως αυτό της συντήρησης, της δεύτερης βαφής ή της επιδιόρθωσης. Οι αρχές γραπτές πηγές παρέχουν σημαντικά δεδομένα με τις εμφυσιμίες και τις ασάφειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικονογραφία, μια και σε αρκετές περιπτώσεις αναπαριστά διάφορες παραγωγικές φάσεις, όπως η συγκεκριμένη αιγυπτιακή τοιχογραφία του 14ου αιώνα, που είδαμε και πριν, με διάφορες φάσεις χύτευσης χαλκού. Σε άλλες περιπτώσεις απεικονίζεται μια συγκεκριμένη τεχνική ενέργεια, κρίκος της αλυσίδας, που μπορεί να απαιτεί προσεκτική ταύτιση, όπως η συγκεκριμένη σκηνή σφυριλασίας στο αμόνι, η ίδια ενέργεια σε αρχαίο μελανόμορφο αγγείο και σε μικρογραφία της αναγέννησης, στην οποία απαιτούνται δύο τεχνίτες, ο ένας συγκρατώντας το σφυριλατούμενο αντικείμενο στο αμόνι με τα νάλια και ο άλλος χτυπώντας το με ένα μεγάλο σφύρι. Θα μιλήσουμε γι' αυτά σχετικά με το σίδερο. Όλα αυτά πάντως μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς τα αμυγός υλικά τεκμήρια. Οι δραστηριότητες μεταποίησης εγγράφονται με ποικίλους τρόπους μέσα στο χώρο, στον οποίο το αφήνουν ίχνη ως κατάλοιπα είτε επεξεργασίας, είτε του τοπογραφικού και αρχιτεκτονικού πλαισίου. Το επίκεντρο της συγκεκριμένης διάστασης βρίσκεται η έννοια του εργαστηρίου. Σχετικά με το χειροτεχνικό εργαστήριο, δηλαδή το εργαστήριο του δημιουργού, υφίστανται διάφορες εκδοχές πρόληψης και αναπαράστασης. Θα επιμείνουμε σε τέσσερις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μόνες. Αρχικά, αρκετά συχνά το εργαστήριο προσλαμβάνεται και ορίζεται κάπως αντίστροφα, δηλαδή με βάση την παραγωγή, τα προϊόντα και γενικότερα το αποτέλεσμα της εργασίας. Έτσι μπορεί να προσδιοριστεί ως ένα σύνολο προϊόντων με κοινά χαρακτηριστικά, τεχνικά, στυλιστικά, ποιοτικά κτλ. Στην κεραμική, για παράδειγμα, γίνεται λόγος για αττικό, κορινθιακό, λακωνικό κτλ. Εργαστήριο. Περισσότερο εξειδικευμένα μπορεί να περιορίζεται στην παραγωγή που αποδίδεται ή συσχετίζεται με ένα συγκεκριμένο δημιουργό ή και τον κύκλο του. Για παράδειγμα, έχει συζητηθεί η ακριβής έννοια της φράσης «τέχνη εστί πραξιτέλους». Αναφέρεται στα έργα του ίδιου του διάσημου βλήτη, σε αυτά όλου του εργαστηρίου και των μαθητών του ή σε ένα ευρύτερο στυλ. Αν τα παραπάνω παραδείγματα προέρχονται από καλλιτεχνικού χαρακτήρα παραγωγές, ο καθορισμός της προέλευσης μιας παραγωγής πραγματικής συμβολικής διευρύνει την έννοια του εργαστηρίου, το επίπεδο του κέντρου παραγωγής ή ακόμη και της γεωγραφικής ένδειξης. Η έκφραση «μιλήσει αέρια» που παραπέμπει στη φήμη που είχε το μαλλί της Μιλήτου ήδη από την αρχαϊκή εποχή, όπως μαρτύρει ο Ηρόδοτος, είναι γνωστή και στην κλασική εποχή, π.χ. στον Αριστοφάνη, όπως και στην ελληνιστική περίοδο, όπως φαίνεται από τους παπύρους της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Ποια είναι όμως η σημασία της έκφρασης? Πρόκειται για κυριολεξία, μήπως για κατηγορία μαλλιού ή ακόμη και ένδειξη ποιότητας? Κυριαρχώντας κατά καιρούς την έρευνα, η δια της παραγωγής πρόσληψη του εργαστηρίου, ίσως στάθηκε η αιτία να παραμεληθεί παλιότερα τουλάχιστον η πραγματική κυριολεκτική έννοια του εργαστηρίου, αυτή ως αρχιτεκτονική και τοπογραφική οντότητα, με άλλα λόγια ως χώρος και υλικό πλαίσιο εργασίας. Κείμενα, εικόνες και κυρίως αρχαιολογικά δεδομένα επιτρέπουν την προσέγγιση των εργαστηριακών πλαισίων και χώρων και την επαρκή αναπαράστασή τους, όπως συμβαίνει στη σχεδιαστική αποκατάσταση ενός εργαστηρίου στον τομέα της εντοκάμερα των επιζεφυρίων Λοκρών ή στο ανάκτορο από την αρχαία αγορά της Αθήνας, όπου απεικονίζεται ένα εργαστήριο σκητοτόμων. Πέρα όμως από τα προϊόντα και το χώρο εργασίας, το εργαστήριο αποτελεί μια κοινωνικο-οικονομική μονάδα που παρεμβαίνει στην οργάνωση και διαμόρφωση της κοινωνικής παραγωγής, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα σύνολο προσώπων και σχέσεων στο ευρύτερο πλαίσιο μιας κοινότητας ή ενός κράτους. Ως οικονομική μονάδα, το χειροτεχνικό εργαστήριο εξαρτάται από το καθεστώς κατοχής και ιδιοκτησίας των πρώτων υλών, τους χώρους και των χώρων και των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων, του εύρους και του όγκου της παραγωγής, του προορισμού της κτλ. Συνακόλουθα, η κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη και των παραγωγών, η σχέση μεταξύ τους και με το κοινωνικό καθεστώς, το φύλο, ηλικία, είναι ουσιώδεις πλευρές για μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και κατά προέκταξη, ερωτήματα αλλά και στοιχεία προσέγγισης, εννοείται αποσπασματικά, θέτουν σχετικά οι πηγές, οι γραπτές αλλά και οι εικόνες, όπως οι γραπτές παραστάσεις κεραμικών αγιογραφικών εργαστηρίων. Ακόμη περισσότερα εξάγονται αλλά και εικάζονται από τα αρχαιολογικά δεδομένα, π.χ. τα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα, τα πλυντήρια μεταλλεύματος στο αρχαίο Λαύριο, όπου σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις γυμνιάζουν άμεσα με ανδρώνες. Αυτό το
θέτει ως ερώτημα την κοινωνική θέση και η ιεράρχηση του συνόλου των οικούντων, όπως και τη γυθνίαση των διάφορων λειτουργιών στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Έτσι, όσο δεδομένα είναι τα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια της ευρύτερης αρχαιότητας σε σχέση με την κοινωνική θέση των ατόμων, αλλά τόσο ρευστά είναι τα δεδομένα σε σχέση με τη συγκρότηση ενός εργαστηρίου ως παραγωγικής μονάδας στον χώρο της μεταποίησης. Ταυτόχρονα με την οργάνωση του εργαστηρίου ως ιδιαίτερη οντότητα, η σχετική έρευνα και πρωτίστως η αρχαιολογική θέτει τα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του εργαστηρίου στο ευρύτερο πλαίσιο, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες λειτουργίες. Διακρίνουμε και πάλι τέσσερα σημεία ως προς αυτό, χωρίς αυτό και πάλι να σημαίνει ότι άλλες πτυχές δεν μπορούν να παρέμβουν. Το πρώτο έχει να κάνει με το οικιστικό πλαίσιο. Καταρχήν δηλαδή αν βρίσκεται εντός ή εκτός ενός οικισμού, σε πόλη, χωριό ή σε μεμονωμένη θέση. Από αυτό απορρέει και η θέση του σε σχέση με τις άλλες δραστηριότητες, πρωτίστως τις δημόσιες, με το πολιτικό και διοικητικό κέντρο, π.χ. την αγορά, τα μεγάλα ιερά, τις νεκροπόλεις, αλλά και τις άλλες δραστηριότητες, ιδίως άλλα εργαστήρια, άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Ειδικά η ύπαρξη σχέσης ή η απουσία της με το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο έχει πάντα αυξημένο ενδιαφέρον. Συνεπακόλουθα, αποτελεί ενδιαφέρον σημείο η σχέση με την κατοικία του ιδιοκτήτη και των παραγωγών, κάτι που είναι δύσκολο βέβαια πάντα να διαγνωστεί, ενώ όταν αυτό μπορεί να γίνει, αποδεικνύεται τόσο απλό όσο και σύνθετο φαινόμενο. Παράλληλα, άλλες δύο σημαντικές πτυχές αφορούν τη θέση του σε σχέση με τις πρώτες ύλες και γενικά με τα δίκτυα προμηθειών, όπως και εκείνη ως προς τους χώρους διακίνησης και διάθεσης της παραγωγής. Το εικονιζόμενο αρχαιολογικό παράδειγμα από τη Θάσο, ανασκάφηκε στη δεκαετία του 1980 από τον Ιμ Χαρζάν, συγκεντρώνει με διδακτικό τρόπο διάφορα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία 2 και 3 στην κάτωψη αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικές φάσεις ενός μεταλλοτεχνικού εργαστηρίου χαλκού του 4ου αιώνα π.Χ., που βρίσκεται στην όλο και περισσότερο αναπτυσσόμενη περιοχή που ονομάζεται συνοικία του Σιλινού. Ο εν λόγω οικιστικός τομέας της πόλης εξελίχθηκε σταδιακά, δηλαδή τόσο οι νησίδες, προφανώς ιδιωτικών χώρων, σπιτιών, εργαστηρίων και καταστημάτων, αναπτύχθηκε μετά, ειδικά μετά την ανέγερση στις αρχές του 5ου αιώνα του επιβλητικού οχυρωτικού περιβόλου, που μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση διακρίνεται με την πύλη του Σιλινού, που κοσμείται από το μεγαλύτερο σε ύψος αρχαίο ελληνικό ανάγλυφο. Η προσέγγιση του εργαστηρίου οφείλει να λάβει υπόψη της την τοπογραφική του θέση, το οικιστικό πλαίσιο, προφανώς εδώ ένας στεγασμένος χώρος σε μια νησίδα, τις εγκαταστάσεις όπως ο μικρός εικονιζόμενος κλίβανος και τα εργαστηριακά κατάλοιπα όπως τα εικονιζόμενα υπολείμματα χαλκού, αλλά και την ύπαρξη μεταλλεύματος μέσα στην ίδια την πόλη της Θάσου, στο μεταλλείο της Ακρόπολης, όπως και στο υπόλοιπο νησί και στη Θρακική Ακτή, αλλά και την αλληλεπίδραση με τους οδικούς άξονες, την ύπαρξη ή όχι ιερών και νεκροπόλεων κοντά κτλ. Το σχεδιάγραμμα που βλέπουμε εδώ συμπυκνώνει ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων σχετικά με τη συστηματική προσέγγιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα στο πλαίσιο ενός δομημένου χώρου με αστικό χαρακτήρα. Με βάση τα παραπάνω, οδηγούμαστε στην εξέταση ενός άλλου συχνού ερωτήματος, στην αρχαιολογική κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη αρχαιογνωστική έρευνα, αυτό της τοπογραφικής συγκέντρωσης των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, ειδικά σε αναπτυγμένους οικισμούς και ο εκάστοτε χαρακτήρας τους. Σχετικά με το τελευταίο, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η πυκνή συγκέντρωση εργαστηρίων και παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί επουδενή κανόνα. Και μάλιστα, όταν κανείς εξετάζει ένα ικανό πλήθος περιπτώσεων, αναλογίζεται ότι η ένταξη στον αστικό χώρο, αλλά και η πολύπλευρη αλληλεπίδραση με αυτόν, παρουσιάζει ποικίλες εκφάνσεις. Καταρχήν, παρατηρεί κανείς την ύπαρξη μεμονωμένων ή αραιά διάσπαρτων εργαστηρίων σε αστικούς χώρους, μέσα ή γύρω στον αστικό ιστό, δηλαδή εντός και εκτός των τυχών. Δεν λείπουν βέβαια οι περιπτώσεις πυκνών συγκεντρώσεων, κάποτε ιδιαίτερα έντονων. Αυτά περιγράφονται περισσότερο παρά ερμηνεύονται πραγματικά ως συνοικίες χειροτεχνών, με όλα τα επακόλουθα συχνά αναχρονιστικά που η παραπάνω έννοια περικλεί. Ένα στοιχείο που έχει τη δική του αξία σχετικά είναι αν η εκάστοτε συγκέντρωση αφορά ένα τομέα δραστηριοτήτων, π.χ.
κεραμικά μόνο ή μεταλλουργικά μόνο εργαστήρια ή διάφορους, δηλαδή διαφορετικούς τελείς παραγωγή. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι μια ιδιαίτερη μορφή συγκέντρωσης διαφορετικών τεχνητών και των εργαστηρίων τους ενδεχομένων είναι και το εργοτάξιο. Οι ανασκαφές σε θέσεις αρχαίων πόλων και οι σχετικές μελέτες παρέχουν διάφορα ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά. Έτσι, στην Ηράκλεια της Λευκανίας, κατά την ελληνιστική κυρίως εποχή, φαίνεται ότι εργαστήρια με κλιβάνους, κυρίως κεραμικά, αλλά και σε πολύ μικρότερο βαθμό μεταλλουργικά, εντάσσονται στον αστικό ιστό μέσα σε ένα οικιστικό συχνά πλαίσιο. Η μελέτη της κλασικής πόλης της Ολύνθου από τον Νίκολα Σκάχιλ δείχνει σύμφωνα με τον ίδιο ότι οι μεταποιήσεις δεν συγκεντρώνονται σε εξειδικευμένους τομείς. Αντίστοιχη εικόνα είχε προταθεί και για την ελληνιστική Δήλο νωρίτερα, όπου βέβαια οι έρευνες συνεχίζουν και σήμερα. Έλλειψη εξειδικευμένου αστικού τομέα συγκέντρωσης χειροτεχνικών δραστηριοτήτων διαφαίνεται στην αρχαία Ερέτρια επίσης. Σχετικά με το αρχαίο Άργος, επιχείρησα να απεικονίσω τα δεδομένα που προέκυψαν από τις γνωστές ανασκαφές. Για καλύτερη ανάγνωση, το υπόμνημα αποδίδει τη χρονολογία και το είδος της δραστηριότητας, δηλαδή με τετράγωνο τα αρχαϊκά, τρίγωνο τα κλασικά, με κύκλο τα ελληνιστικά, και το χρώμα της δραστηριότητας με κόκκινο τις κεραμευτικές, μαύρο τις μεταλλευτικές και γαλάζιο του λίθου και ούτω καθεξής της υπόλοιπης. Η εικόνα διαχρονικής διασποράς συνδυάζεται με μια τάση συχνότητας περισσότερο παρά πυκνότητας στον κεντρικό τομέα της πόλης, ειδικά στα ελληνιστικά χρόνια. Η αρχαία Αθήνα αποτελεί σίγουρα το πιο εμβληματικό πλαίσιο όπου παραδοσιακά κυριαρχεί η έννοια των χειροτεχνικών συνοικιών. Η προσπάθεια να γίνουν κατανοητά με τον τρόπο αυτό τα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία κατάλοιπα θέτει διάφορα ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία. Καταρχήν, στο επίπεδο της τεκμηρίωσης υφίσταται το θέμα ότι υπάρχουν πολλοί τομείς του ιστορικού κέντρου όπου δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ανασκαφική δραστηριότητα, κάτι που εξηγεί τις κενές ζώνες στο χάρτη. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται η παρουσία διάφορων καταλήπων στους περισσότερους τομείς όπου έχουν ήδη γίνει έρευνα. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ στα βορειοδυτικά του Άστιος υπάρχει όντως μια συχνότητα κεραμικών δραστηριοτήτων περισσότερο παρά πυκνότητα, αφενός δεν είναι ο μόνος χώρος με αυτό το χαρακτήρα, αφετέρου είναι δύσκολο αυτό να εξηγηθεί με την αποκλειστική συγκέντρωσή τους, που άλλωστε δεν υφίσταται αντικειμενικά στο Δήμο του Κεραμικού. Πέρα από την κεραμική παραγωγή, αν απομονώσουμε τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το μέταλλο, είναι δυνατόν να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έτσι, από τη μια υπάρχουν οι πιο μεγάλες και σύνθετες εγκαταστάσεις που είναι τα χυτήρια των αγαλμάτων, τα οποία πίσω από μια εικόνα διασποράς φαίνονται ως ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον να συγκεντρώνονται πλησίων ιερών αλλά και άλλων χώρων δημόσιας χρήσης. Και από την άλλη διακρίνονται οι διάφορες μικρότερες εγκαταστάσεις που είτε βρίσκονται σε ιδιωτικό πλαίσιο είτε σε χώρο δημόσιας χρήσης, αλλά που τείνουν συνήθως, όπως και στο Άργος, να προσεγγίζουν το κέντρο και την αγορά. Όπως αναφέρθηκε, μια ιδιαίτερη μορφή συγκέντρωσης και ενίοτε σύμπραξης διαφόρων εργαστηρίων είναι τα εργοτάξια. Στο νου έρχονται αυτόματα τα οικοδομικά εργοτάξια με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που μπορεί να είναι κυρίως η επεξεργασία λίθου για αρχιτεκτονικά μέλη όπως και για διάφορα γλυπτά. Στην περίπτωση των γλυπτών, ειδικά με σύνθετες τεχνικές, οι ειδικότητες πληθαίνουν και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τα χρυσελεφάντινα. Τα κεραμικά μέρη μπορούν εξίσου να κατασκευαστούν επί τόπου. Κάτι τέτοιο το γνωρίζουμε στην Ολυμπία, στην ΕΜΕΑ και αλλού. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ύπαρξη διαφόρων μορφών γραπτής διακόσμησης, ενώ αργότερα προστίθονται και τα ψηφιδωτά. Τα μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία μπορούν να αποτελούν παραγγελίες σε εξωτερικά εργαστήρια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και μεταγενέστερα ευρήματα ότι αυτό μπορεί να συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιο. Αυτό το γνωρίζουμε και στο Μεσαίωνα, στο Δυτικό Μεσαίωνα, κατά την κατασκευή των μεγάλων καθεδρικών ναών, αλλά το γνωρίζουμε π.χ. και σε ευρήματα όπως στην Πρωτοβυζαντινή Θάσο,
με το εργαστήριο της ανακαίνησης ενός μεγάλου τρικλινίου που περιλάμβανε εκτός από τα ικριώματα, κλιβάνους και εργαστηριακές εστίες και χώρους παρασκευής κονιάματος, αλλά και άλλα. Και βέβαια υπάρχει όλο το θέμα της συντήρησης όλων των σημαντικών μνημείων και έργων ανά τις εποχές. Μέσα σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ανάμεσα στη χειροτεχνική εργασία και στο αντίστοιχο προϊόν η σχέση μπορεί να είναι πιο σύνθετη ως προς την ανασύσταση πάντοτε της παραγωγικής αλυσίδας και όχι μόνο. Δύο χαρακτηριστικά ιδιαίτερα καθοριστικά είναι η κινητικότητα των χειροτεχνών που υφίσταται σε πολλές δραστηριότητες, όχι μόνο σε εργοστάσια αλλά και σε μέρη που υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αλλά και η εποχικότητα που διακρίνει λιγότερες ίσως αλλά ούκο λίγες τελικά δραστηριότητες. Και τέλος μπορούμε να συνοψίσουμε την αρχαιολογική ειδικά εικόνα για τα εργαστηριακά κατάλοιπα σε τουλάχιστον τα τέσσερα επίπεδα. Και συγκεκριμένα στα κατάλοιπα που είναι συγκεντρωμένα με λείψανα χώρων, εγκαταστάσεων και που αντιστοιχούν σε παραγωγικές εργαστηριακές δομές σε συνδυασμό με σχετικά χαρακτηριστικά κινητά ευρήματα. Μια άλλη είναι τα μεμονωμένα σποραδικά κατάλοιπα που παραπέμπουν σε ένα αναγνωρίσιμο εργαστηριακό παραγωγικό πλαίσιο, δηλαδή μεμονωμένες εγκαταστάσεις, εργαλεία, εξαρτήματα, απορρίμματα κτλ. Αλλά βέβαια και σε διάφορα δευτερογενή, τριτογενή πλαίσια με χαρακτηριστικά υλικά ή δεδομένα που παραπέμπουν σε σαφή εργαστηριακή δραστηριότητα. Και τέλος, διάφορες αποθετικές, ταφονομικές καταστάσεις που μπορούν και που πρέπει να εκτιμηθούν κατά περίπτωση σχετικά με την αξία τους στην τεκμηρίωση εργαστηριακών χειροτεχνικών δραστηριοτήτων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μου επιτραπεί να πω ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά που γνώρισα και έστω συνεργάστηκα για λίγο με τη Μυρτώ Γεωργακοπούλου. Σας ευχαριστώ.